Σε κλίμα χαράς, προγραμματισμού και ευχάριστων εκπλήξεων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα η κοπή της πίτας του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Υποπολάρη. Το παρόν έδωσαν αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, ενώ μετά την κοπή το φουαγέ του Στράτα Μαρίνα γέμιζε με τις μελωδίες των τραγουδιστάδων Τσιζάκηθος. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσα να δείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι παραγωγικός για όλους μας και να αρχίσουν σιγά σιγά τα σύννεφα, τα σκοτεινά να φεύγουν και να φωτίσει περισσότερο τις ψυχές μας και τις καρδιές μας. Να μας κάνει περισσότερο ανθρώπους. Με τη στάση της ζωής σας, με τη συμπεριφορά σας, με την αξιοπρέπειά σας, με τον τρόπο που δράτε και ζείτε σε αυτή την κοινωνία των κανιβάλων, πραγματικά έχετε δώσει δείγματα γραφής και πιστεύω ότι δίνετε και μαθήματα καθημερινά σε όλους εμάς. Ένα μεγάλο μπράβο εκ μέρους της πολιτείας, της περιφέρειας που εκπροσωπώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Επίσης θα πω ότι η περιφέρεια είναι κοντά σας. Συναντηθήκαμε σε αυτούς τους αγώνες και βεβαίως έχουμε την ικανοποίηση ότι πετύχαμε. Πετύχαμε αρκετά και σχεδιάζουμε και για το 2012 να έχουμε μία δράση η οποία θα είναι αποτελεσματική και συντονισμένη. Έχουμε την τύχη στο αναπηρικό κίνημα να έχουμε δύο στελέχη τοπικά, το Γιάννη μας, ο οποίος πραγματικά είναι τιμή όλων που εκπροσωπεί το χώρο, και το Βαρδακαστάνι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αναπήρων, και νομίζω ότι με τη δουλειά όλων θα μπορέσουμε το φθινόπωρο να διοργανώσουμε ένα συνέδριο που θα γίνει αφετηρία για μια πολύ συγκεκριμένη αναπτυξιακή υποδομή στη Ζάκυνθο. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά και πάνω απ' όλα δύναμη για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που βρίσκεται ενώπιον η πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή επιτελεί ένα σημαντικό έργο με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Αναπήρων, το ηλεκτρονικό Μητρώο Αναπήρων, το οποίο θα αποτρέψει όλους αυτούς που έχουν ασελγήσει εις βάρος του αναπηρικού κινήματος, είτε διαμέσω των διπλών επιδομάτων, είτε διαμέσω επιδομάτων που δεν δικαιούνταν, να πάρουν αυτά τα χρήματα, και θα αποτελέσει κατάκτηση του αναπηρικού κινήματος η αναδιανομή από αυτά τα χρήματα που δίνονται παράνομα και αδικαιολόγητα να τεθούν στη διάθεση του αναπηρικού κινήματος για δράσεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τη βραδιά αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Προέδρου του ΟΔΑΣ, Στάθη Μπετίνη, για την παραχώρηση οικοπαίδου έκτασης 5.720 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Γάιδαρ στο Τραγάκι για τη δημιουργία εγκαταστάσεων φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ιδέα που ανήκε στον Πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, και αναμένεται συνάντηση τις επόμενες μέρες για τον προγραμματισμό της συγκεκριμένης δράσης. Παράλληλα, το Σωματείο τίμησε τον πρώην Δήμαρχο Αλικών, Αντώνη Γκούσκο, για τις δράσεις του προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της ζωής των ΑΜΕΑ στο νησί, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων στις παραλίες για εύκολη πρόσβαση. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα έχουμε καμιά απολύτως, μάλλον ούτε ενδιασμό, αλλά ούτε και τίποτα άλλο δεν θα μπει μπροστά στο να διαθέσουμε, Νιόνιο, Διονύση, Μηριονά πλέον, το οικόπεδο του ΟΔΑΣ, και το λέω τώρα, και ας γίνουν αποδέκτες οι πάντες
του ΟΔΑΣ ή στον, στη θέση Γάιδαρος στο Τραγάκι είναι 5.720 τετραγωνικά μέτρα, αρχίζει από τη θάλασσα και ανεβαίνει απάνω, το έχουμε πει και με άλλους αυτό, και μετά αφή στιγμής περάσουν αυτές οι ημέρες θα βρεθούμε όλοι μας εις τον ΟΔΑΣ να συζητήσουμε αυτή τη διάσταση, ούτως ώστε παρέχοντας ο ΟΔΑΣ το οικόπεδο που κάποιοι άλλοι το άφησαν εκτός, παρακαλώ, παρακαλώ, το άφησαν όχι στα νηψίδια τους και στα αδέλφια τους, αλλά στο τότε γυροκομείο και φανατροφείο, δεν είναι δικό μας. Είναι κάποιον άλλον που είχαν μεγάλη ψυχή τότε. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε το ελάχιστον είναι να διαθέσουμε αυτό το οικόπεδο.